Ξυχουνίκα πραγματοποιεί την ετήσια γενική συνέλευση για το κόψιμο της πίτας. Σήμερα θα πούμε τα προβλήματα, τι έκανε το σωματείο στη χρονιά που πέρασε και τι πρόγραμμα θα βγάλουμε από εδώ και πέρα. Η συνταξιούχη από την αρχή, το έχω πει και αρχικά θα ξαναπώ, ότι με την πανδημία είχαμε πει από την αρχή ότι βάζουμε τις μάσκες αλλά δεν κλείνουμε και το στόμα και πραγματικά αυτό το κάναμε στο βαθμό. Τηρήσαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και προχωρήσαμε και με αγώνες, πήραμε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι γιατροί στα νοσοκομεία κτλ. Και σήμερα θα βγάλουμε και ένα πρόγραμμα, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ομοσπονδία, υπάρχει ένα πρόγραμμα πανελλαδικό. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα σαν σωματείο, το συμφωνήσαμε και στο Βόλο που πήραμε μέρος προχθές στη σύσκεψη και θα προχωρήσουμε στην πανθεσσαλική συγκέντρωση στις 12 του μήνα, στις 10.30 στην κεντρική πλατεία. Πώς είναι τα πράγματα τώρα για εσάς, ενεργειακή κρίση, δώρο Πάσχα, τι γίνεται? Αυτό που δίνω τώρα, ας πούμε, δεν χαρακτηρίζεται, όπως του λέει όλος ο κόσμος, αυτό είναι όχι ψίχουλο, αλλά ένα τίποτα. Τώρα, η συνταξιούχη, να πω εγώ το προσωπικό, ας πούμε, κάθε ένας, εγώ μου ήρθε 781 μόνο το αέριο, 64 μέρες. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ που συζητάμε, αυτό το πρόβλημα έχουμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει σύνταξη 700, 600 και 400 ευρώ, τι να πληρώσεις και τι να. Στα σούπερ μάρκετ, όπως λένε οι νοικοκυρές, ο πάνκερ σου